like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. Ooh, ooh. I would hold you in my arms. I would take the pain away. Thank you for all you've done. Forgive all your mistakes. There's nothing I wouldn't do to hear your voice again. Sometimes I want. Εντάξει, μη... Τι? Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Νομίζω ότι όποιος έχει χάσει ένα δικό του άνθρωπο και ειδικά τον πατέρα για τον οποίο μιλάει αυτό το τραγούδι, ο στίχος είναι τρομερός. Η Μαρία Έλενα ήταν καταπληκτική. Μπράβο σου, ρε Μαρία Έλενα. Δεν ξέρω τι να πω. Μπράβο σου. Χαίρομαι που δεν συγκινήθηκες τόσο, τόσο πολύ για να φύγεις. Από τις νότες, μπράβο, μπράβο. Εσύ γιατί συγκινήθηκες? Για ένα παιδάκι που ένα... έχεις χάσει ένα... Πρέπει καρκίνο, ναι. Μάλιστα. Να πούμε τώρα αυτά. Οκ, λοιπόν, έλα, Αντώνη. Τίποτα. Τι να πω, ήσουν πραγματικά πολύ πολύ συγκινητική. Να σας αφιερώσουμε λοιπόν αυτό το τραγούδι για όλους αυτούς που φύγαν νωρίς και που ο καθένας που έχει χάσει κάποιο δικό του. Και δεν πρόλαβε να το πει. Γι' αυτό. Ό,τι έχετε να το πείτε, να το πείτε τώρα, παιδιά. Έτσι. Εγώ νομίζω ότι ο θάνατος είναι για να μας υπενθυμίζει πόσο σημαντική είναι η ζωή και πιστεύω ότι μας δίνει δύναμη. Και αυτό που είδα σε σένα, Μαρία, σήμερα ήταν δύναμη. Και να είμαστε γεροί όλοι και να θυμόμαστε αυτούς τους αγαπημένους μας που φύγαν νωρίς. Εγώ νομίζω ότι για να αλλάξουμε λίγο το κλίμα, ναι. Καλά όλα αυτά, να ανάψουμε λίγο το air condition γιατί έχω βγάλει την μπέμπελη. Κοίτα, αυτό. Μπορεί γιατί... να φταίει και να μάθει τα παιδιά. Γιατί, ακούστε λίγο, είναι. Δηλαδή, αυτή η γραβάτα με πήρε από κάτω. Με πήρε από κάτω. Είναι, τα καταλαβαίνω όλα αυτά, αλλά δεν είναι και ώρα να τα λέμε και να τα επεκτείνουμε αυτά τα θέματα. Μέρα Πάσχα. Ήσουν εξαιρετική κοριτσάρα. Μπράβο, μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ έχω να πω ότι είμαι σίγουρος ότι τα παιδιά σου στην Κύπρο, καταρχήν ξέρω ότι τους λείπεις πάρα πολύ και εσένα σου λείπουν πάρα πολύ. Αλλά τα κάνεις πολύ πολύ περήφανα με τέτοιες ερμηνείες. Μπράβο. Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να πω, Μιχάλη, για να το ελαφρύνουμε κι άλλο. Ναι. Επειδή με ρώτησες πότε θα βγάλω τη γραβάτα. Όχι, όχι, όχι. Αυτό θα το... Αδερφέ, θα τη βγάλω άμα το κρατήσω. Όταν τραγουδίσεις, ξέρω, άλλο θέλω να σου πω. Με ρώτησες αν ο κόσμος στο Twitter μου λέει... Είναι ξηρασία ο πάγος. Είναι καλά πάγος. Για πες, αδερφέ. Με ρώτησες αν ο κόσμος στο Twitter μου λέει να σηκώσω σε ένα όρθιο. Όχι. Τη Βανδύ μου λέει να σηκώσω πάλι όρθια. Πάλι. Αλλά δεν τη σηκώνω, να σου πω γιατί. Σηκώ! Θα σηκωθεί έτσι κι αλλιώς. Σηκώ! Σηκώθηκε με το άλλο φόρμα. Θα σηκωθεί έτσι κι αλλιώς. Γι' αυτό δεν τη σηκώνω. Γιατί θα τραγουδήσει μετά με την ομάδα της.
Στο, παιδιά. Αλλάξτε φρούτο. Μίλω. Μίλω. Θα τραγουδήσει έτσι και αλλιώ με την ομάδα. Εγώ θα σηκωθεί. Αυτό δεν σηκώνω. Θα αλλάξει ρούχα ή με αυτό. Με αυτό. Με αυτό, μην αλλάξει. Άρα, μέχρι δύο τη φορά. Πάντως, να ξέρετε ότι ούτε εγώ θα αλλάξω ρούχα σε περίπτωση που ενδιαφέρει τον κόσμο αυτό. Λοιπόν, εάν θέλετε να πάει κατευθείαν η Μαρία Έλληνα στον ημιτελικό του The Voice, στηρίχτε την. Ξέρετε πώς. Είτε με τηλέφωνα είτε με μηνύματα. Βλέπετε την καρτούλα. Για να περάσει κατευθείαν χωρίς την ανάγκη στήριξη από τη θέση που θα πάνε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε στην πορεία.